Να επαναλάβω ότι οι νεκροί στην Κρήτη ήταν 5. Ένα στα Χανιά αγροτοκτηνοτρόφος και 4 στο Ηράκλειο. Στις αρχές Φεβρουαρίου, στα μέσα Φεβρουαρίου ένα και ένας στα... με τριλάνετε τώρα. Ένας ήταν στα Χανιά. Μην κάνετε, δεν λέει. Αυτό είπε και ο κύριος Σιντεγάκης. Αυτό είπε. Εγώ δεν διαχωρίζω τον έναν από τους 4, αν ο ένας είναι στα Χανιά και 4 είναι στο Ηράκλειο. Τοποθετούμε συνολικά για την Κρήτη, διότι ήταν αλλεπάλληλες οι καταστροφές. Δεν μπορώ να το διαχωρίσω. Επιτρέψτε μου, γι' αυτό είχαμε και το διάλογο με τον πρόεδρο προηγουμένως. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έτσι, εσείς περιοριστήκατε σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος. Το ότι κηρύσσονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από μόνα του, αυτό δεν λέει και πολλά. Σημαντικό βέβαια, αλλά από μόνο του δεν λέει. Και το λέω διότι σε ελάχιστα σημεία των καταστροφών έχουν γίνει αυτοψίες και καταγραφή. Είναι τόσο το όγκος, το μέγεθος της καταστροφής, που μόνο σε ελάχιστες περιοχές, και μπορώ να σας πω και πολύ συγκεκριμένα, αυτό που εσείς και η περιφέρεια εξαγγέλλετε είναι πραγματικά ελάχιστα, έως τίποτα θα έλεγα. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει καλά το εύρος των καταστροφών θα γελάει. Ειλικρινά σας μιλάω. Θα γελάει. Ο Δήμος Πλατανιά δίνεται 33 εκατομμύρια. Πεςτε μου πόσο είναι το εύρος των καταστροφών. Έτσι, από την πρώτη εκτίμηση. Κοντά στα 100 εκατομμύρια είναι. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Κοντά στα 100 εκατομμύρια. Αρχίσανε μετά και το κατεβάζανε στα 80 και στα 60. Οι πραγματικές όμως καταστροφές, στο σύνολό του, για την συνολική τους αποκατάσταση και για την ασφάλεια της περιοχής, οδικά δίκτυα, γεύρες κτλ. Για να μην σας πω ότι μπορεί να υπερβαίνει και τα 100 εκατομμύρια. Στο Δήμο Κισάμου πόσα δίνεται? 9 εκατομμύρια. Οι εκτιμήσεις του Δήμου πόσα είναι? Είναι 20 με 30 εκατομμύρια. Στο Δήμο Χανίου πόσα δίνεται? 3 εκατομμύρια. Ποια είναι η απόφαση του Δήμου, η εκτίμηση που κάνει για τις ζημιές? 17,5 εκατομμύρια. Και για να μην συνεχίσω. Μα ήδη η περιφέρεια από τις πρώτες της εκτιμήσεις μιλάει για 200 εκατομμύρια ζημιά. Χωρίς να περιλαμβάνονται οι καταστροφές στην Ανατολική Κρήτη, που και γι' αυτό δεν είπατε απολύτως τίποτα. Κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη, γιατί? Ποιος λοιπόν ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Κατά την άποψή μας ευθύνονται οι κυβερνήσεις συνολικά και οι σημερινοί, οι δημάρχοι, οι περιφερειάρχες, και είναι λάθος να το διαχωρίζετε. Ότι δεν έχω εγώ την ευθύνη, την έχει ο περιφερειάρχης, την έχουν οι δήμαρχοι. Αντίστροφα, ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι, όχι, εμείς τι να κάνουμε, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, και ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Είναι διυπουργικό το ζήτημα, έπρεπε να είχατε κάτσει να το δείτε, να βάλετε μπροστά δήμους, περιφέρειες, να κάτσετε να σχεδιάσετε. Ποτέ δεν σχεδιάστηκε κανένα μέτρο πολιτικής προστασίας, όχι στην Κρήτη, συνολικά. Δεν χρηματοδοτήσετε ποτέ έργα με κριτήριο την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλές από τις καταστροφές, κατά την άποψή μας, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί με έγκαιρη πρόληψη και μέτρα πολιτικής προστασίας. Και πρέπει να αφήσετε κατά μέρος τις ψευτικές περί κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ επικίνδυνες οι θεωρίες αυτές. Και παλιότερα υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν συνέβαινε το χάλι που συνέβη τώρα. Και ενώ γνωρίζατε τον επικίνδυνο χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, δίνατε προτεραιότητα σε έργα και υποδομές που έχουν να κάνουν με το μεγάλο κεφάλαιο. Μάλιστα, μία μέρα πριν γίνουν οι καταστροφές στα Χανιά, φωτογραφηθήκατε με όλο το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της Κρήτης για το αεροδρόμιο του Καστελίου, ως να είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα που θα λύσει τα προβλήματα της Κρήτης και θα καταστρέψει και το περιβάλλον στην περιοχή της άλλης. Και τέλος να πω το εξής. Ότι εδώ πριν από 2 χρόνια, κύριε Σπυρτζή, στον κύριο Σκουρλέτη, Υπουργό Εσωτερικών, είχαμε υπενθυμίσει τη μελέτη, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για τη λεκάνη απορροή ποταμών όλου του ιδιωτικού διαμερίσματος της Κρήτης, που ήταν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυτή η μελέτη, που έλεγε, επισήμανε τους κινδύνους και τα προβλήματα που θα έχει όλη η Κρήτη από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όπερ και γένετο. Σήμερα, δηλαδή, επισήμανε τα ίδια προβλήματα που σήμερα υπέστη η Κρήτη σε όλη της την έκταση. Να λοιπόν ότι οι ευθύνες είναι εγκληματικές, δικές σας, βάζετε μπροστά το κόστος όφελος, αυτό που βάζουν και το μεγάλο κεφάλαιο και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και όχι οι ανάγκες του λαού. Επιτέλους, εδώ και τώρα, επισπεύστε τις διαδικασίες να λυθούν τα όποια προβλήματα άμεσα μπορούν να λυθούν με βάση τις προτάσεις που σας κάναμε στην πρώτη τοποθέτηση. Και δεύτερον, χρηματοδοτήστε αδρά, έτσι ώστε να υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό είναι το βασικό αίτημα. Και να αποζημιωθούν οι αγρότες και οι κάτοικοι των περιοχών. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις, σπίτια. Πάρτε θέση για αυτά τα ζητήματα. Ο Κερίτης, τι ο Κερίτης? Ακόμα λέτε ότι θα πάτε την στρατιωτική γέφυρα στο Κερίτη, ακόμα δεν την έχετε πάει, και μάλιστα ανέλαβαν
οι ίδιοι οι κάτοικοι να φτιάξουν ένα αυτοσχέδιο δρόμο να περνάνε και εκεί τους πήγατε αστυνομικό για να μην περνάνε. Είναι ένας δρόμος που περνάνε καθημερινά 2.000 αμάξια για να πάνε στη δουλειά τους. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε. Και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Ορίστε. Θα δώσουμε να πάρετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Κλείστε, κύριε συνάδελφε. Προφανώς έχει επικινδυνότητα. Αν με ρωτάτε αν συμφωνώ με αυτό το αυτοσχέδιο, προφανώς έχει την επικινδυνότητά του. Οφείλατε όμως. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κλείστε. Ευχαριστώ.